Για πρώτη φορά από την ημέρα που προφυλακίστηκε η Βίκη Τσόχατζοπούλου ζητά από τις αρχές να της επιτρέψει να δει το παιδί της μαζί με το σύζυγό της. Θεωρεί ότι η προσωπικότητά της έχει παρεξηγηθεί και προσπαθεί να αλλάξει τώρα την αρνητική εικόνα που έχει σχηματιστεί για το πρόσωπό της. Τη συναντήσαμε πρώτη φορά στα δικαστήρια ως κατηγορούμενη μαζί με τον σύζυγό της Άκη Τσοχατζόπουλο. Τη γνωρίσαμε μέσα από τις αποκαλύψεις για υπέρογγες δαπάνες και πολυτελή διαβίωση. Η Βίκη Τσοχατζόπουλο όμως θεωρεί ότι είναι παρεξηγημένη. Άλλαξε συνήγορο, αλλά όχι υπερασπιστική γραμμή. Εξακολουθεί να δηλώνει αθώα, αλλά έδωσε στο συνήγορό της Αλέξη Κούγια και μια ειδική εντολή. Για μένα είναι μεγαλείο ψυχής. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, μια γυναίκα να σου δίνει την εντολή, κατηγορουμένη στις φυλακές, να αναδείξεις την πραγματική της προσωπικότητα. Η Βίκη Τσοχατζοπούλου βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες στη φυλακή. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτό έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις της με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Ο συνήγορός της το διαψεύδει. Είναι η ιδανική σύζυγος. Δεν σας κάνει εντύπωση που σε αυτή την κρίσιμη στιγμή τονίζει ότι είναι Τσοχατζοπούλου? Αυτό νομίζω ότι είναι και ένα φανερό μήνυμα. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος ήταν ο άντρας της ζωής της, δεν είχε άλλο γάμο στη ζωή της. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος θα είναι πάντα ο πατέρας του παιδιού της. Το παιδί της λέγεται Άκης Τσοχατζόπουλος. Μαζί με τον Άκη Τσοχατζόπουλο όμως ήρθε και η χλιδά της ζωή. Ο γάμος τους έγινε σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παρίσι και προκάλεσε έντονη κριτική. Όλα αυτά ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από όσα είχε ζήσει ως τότε η νεαρή υπάλληλος. Όταν σε επιλέγει ως σύζυγό του, αυτός ο εντυπωσιακός άντρας έχει και μια διαχρονική εξουσία, σου δίνει και την δυνατότητα να έχεις ένα επίπεδο ζωής σαν αυτό που έχει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Βέβαια, το κατηγορητήριο σε βάρος του Άκη Τσοχατζόπουλου αναφέρει ότι πήρε μίζες για να αγοράσει η χώρα μας συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που κόστησαν εκατομμύρια ευρώ. Και η σύζυγός του κατηγορείται ότι ξέπλαινε αυτό το χρήμα μέσα από τα έξοδά της για πολυτελή ζωή. Η προσωπικότητά της, σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια, σαγίνεψε τον πρώην υπουργό και προκάλεσε φθόνο. Πουλάει η εικόνα της. Ήταν και είναι μια εμφανίσιμη γυναίκα, συγγραφέας. Παρά το ότι υπήρξε μια απλή υπάλληλος της ΔΕΗ, εξέλιξε την προσωπικότητά της. Γι' αυτό και ο Τσοχατζόπουλος την επέλεξε. Δυστυχώς αυτή η εικόνα της ενόχλησε και η συμμετοχή στη ζωή του Τσοχατζόπουλου. Ενόχλησε έντονα το στενό περιβάλλον του Τσοχατζόπουλου. Όλους αυτούς τους μήνες που ο Άκης Τσοχατζόπουλος και η Βίκη Σταμάτη είναι στη φυλακή, δεν έχουν δει μαζί το παιδί τους. Ήδη με αίτησή της ζητά να γίνει αυτή η συνάντηση. Για πρώτη φορά το γραφείο μου έκανε μια αίτηση να προσπαθήσει να επιτραπεί να υπάρξει μια κοινή συνάντηση του Άκη Τσοχατζόπουλου και της γυναίκας του με το παιδί τους. Κάτι που δεν έχει επιτραπεί μέχρι σήμερα. Με το σκληρότερο τρόπο. Η Βίκη Τσοχατζοπούλου έχει καταθέσει αιτήσεις αποφυλάκησης επικαλούμενη το παιδί της, αλλά έχουν απορριφθεί όλες. Οι δικαστικές αρχές θεωρούν ότι υπάρχουν χρήματα σε λογαριασμούς στο εξωτερικό που δεν έχουν εντοπιστεί.